Την ανακοίνωση τριών έργων υποδομών ανακοίνωσε κυρίες και κύριοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Καλαμάτα όπου περιοδεύει με σημαντικότερο Σοφία Φασουλάκη αυτό του αεροδρομίου που έχει διπλή σημασία. Ναι, Ελίνα, καλό μεσημέρι. Θα σταθούμε σε αυτό. Η Μεσίνη, η Καλαμάτα είναι ένας τουριστικός προορισμός. Μάλιστα, τους τελευταίους 5 μήνες του 2022, 51.000 συμπολίτες μας έχουν καταφτάσει σε αυτό. Ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα από τον Πρωθυπουργό η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, ώστε να αναβαθμιστεί και να συνδεθεί βέβαια αεροπορικά καλύτερα ο τόπος αυτός. Όπως όμως είπες και εσύ, αυτό έχει διπλή σημασία. Στο άλλο, στην άλλη πλευρά του αεροδρομίου υπάρχει και το αεροδρόμιο της πολιτικής μας αεροπορίας και γι' αυτό υπάρχει υπογραφή ανάλογης σύμβασης για την αναβάθμισή του. Μην ξεχνάς, Λίνα, ότι εκεί εκπαιδεύονται Έλληνες και όχι μόνο πιλότοι. Άρα λοιπόν και καταλαβαίνεις ότι και αυτό έχει την εθνική του σημασία. Κατά τα λοιπά να σου πω, 2 ακόμα έργα ανακοινώθηκαν σήμερα. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλαμάτας, Ριζόμυλου, Πύλου και Μεθόνης, όπως επίσης και η ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έργων βιολογικού καθαρισμού της περιοχής. Κλείνοντας να σου πω ότι όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Πρωθυπουργός στις 5 Ιουλίου θα βρεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από πρόσκληση της Προέδρου, της κυρίας Ρομπέρτα Μετσόλα, προκειμένου να μιλήσει για την Ελλάδα, για τα επιτεύγματά της, όπως είπε ο Γιάννης Οικονόμου, μετά την δεκαετή κρίση. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από τη Μεσσηνία. Όσον αφορά στην πολιτική αεροπορία, μια πολύ σημαντική σύμβαση την οποία υπέγραψε η πολεμική αεροπορία προκειμένου να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τις υποδομές εκπαίδευσης των νέων πιλότων μας και φυσικά και τα αεροσκάφη μας θα αναβαθμιστούν, τα εκπαιδευτικά μας αεροσκάφη θα αναβαθμιστούν. Έτσι το αεροδρόμιο αυτό θα εξακολουθεί πάντα να έχει το διπλό του χαρακτήρα.